Το στέκι. Καφέ ομελιστήριο με σελέρι.
χωριό χρονολογείται συμφώνως με την επιγραφή που φέρει το Ανώφυλλο, χρονολογείται γύρω στα 1803. Ήταν κατοικημένο από Τούρκους, διότι όσα αναφέρουν οι παλαιότεροι, έχουμε και χτήματα τα οποία να πούμε δείχνουν ότι πράγματι ήταν Τούρκοι, όπως του Βρυμάνη, του Αλοταρά, κάτι τέτοιοι δηλαδή Τούρκοι που κατοικούσαν εδώ πέρα. Αλλά στον χρόνο έφυγανε οι Τούρκοι και επομείναν δηλαδή οι Χριστιανοί. Οπότε το χωριό ηρέμησε. Αλλά η εκκλησία τούτη εδώ ήταν περιτριζισμένη με μπεντένι γύρω-γύρω, γύρω στα 2,5 μέτρα στο ύψος. Διότι η λειτουργία δεν μπορούσε να γίνει εάν δεν υπήρχε το μπεντένι χτισμένο. Οι Τούρκοι πολλές φορές εισβάλλανε και βγάλανε τους ανθρώπους έξω και έμεινε η λειτουργία, να πούμε, ημιτελής. Γι' αυτό και χτίστηκε το μπεντένι. Αλλά σιγά σιγά αφαιρέθηκε και έγινε πιο όμορφο, πιο ευδιάκριτο στους ανθρώπους που επισκεφτόταν εδώ το χωριό. Λοιπόν, το χωριό εκείνη την εποχή ελεγόταν Παπαδιανά, διότι πράγματι δεν υπήρχε παπάς. Δεν εστέρενε παπάς, εφοβούντανε. Πανιότατα ερχότανε παπάς κλέφτηκα και έκανε τη λειτουργία, αλλά στον χρόνο μια φορά. Και μετά παρέμενε το χωριό, οι κάτοικοι που ήταν εδώ πέρα, εμένανε, διαζότανε σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία των Τούρκων. Ήταν πολλοί οι Γρυμάνιδες, οι Κοντζαμάνιδες, διάφορες ονομασίες. Αλλά σιγά σιγά φύγανε και πράγματι το χωριό απαλλάχθηκε από τις Τούρκους και από τότες πραγματοποιήσανε και φέρανε και παπά, τα μόνιμα στον παπά. Διότι το βγάλανε Παπαδιανά, είπε επειδή ο παπάς δεν είχε θέση εδώ πέρα λόγω των Τουρκών. Στη μέση του χωριού υπήρχε ένα ανηφοράκι, το οποίο ονομαζόταν Κούσκουρας. Εκεί πραγματικά ήταν μια γειτονιά από τις πιο φημισμένες της περιφερίας, δηλαδή της κοινότητας του κάτω χωριού. Υπήρχε η φωλιά των ομοφωνιών, δηλαδή επίσης υπήρχαν περίπου 10 κοπέλες, μα η κάθε κοπέλα, τι να σου πω τώρα, ήταν πραγματικά γοργόνες, ωραιότατες κοπέλες και οι νεαροί κάθε απόγευμα, περασμένη βέβαια η ώρα, επέρνανε το βιολί. Είχαμε εδώ πέρα ένα καμπουράκι το έγανε, διότι πράγματι ήταν καμπούρης, Κωνσταντάκης γραφότανε. Ναι, το παίρνανε και καθίζανε εκεί στον Κούσκορα και εγκαλυντούσαν και λέγανε μπαντινιάδες προς όλες τις κοπέλες αυτές. Οι κοπέλες αυτές ανήκανε στην οικογένεια Μαράκη, στην οικογένεια Μαυρικάκη και Σία. Ήτανε μια δεκαρά κοπέλες οι πιο φημισμένες στην περιφέρεια μας. Έξω και από τα άλλα χωριά, όχι μόνο οι νέοι του χωριού, αλλά και οι νέοι της Επισκοπής του κάτω χωριού, εδώ έκανανε καντάδα. Εδώ ερχότανε και λέγανε τα στιχάκια τους για να ψαγινέσουνε καμιά κοπέλα. Τα βράδια πηγαίνανε σε αυτή τη γειτονιά μόνο και μόνο για να πούνε τις στίχους για τις κοπέλες, γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίες κοπέλες. Λοιπόν, αλλά ένας από τους νεαρούς τον επρόσβαλε λιγάκι μια κοπέλα και είχε φυλάξει ένα στίχο και έτσι τον είπε εκείνο το βράδυ. Και έτσι είπε το εξής, ότι η κοπελιά και ο ποταμός μια κεφαλή κρατούνε και που δεν τον γυρίζουνε όσοι και ανεβρεθούνε.
ναι. Και τη γειτονιά από υπήρχαν οι κοπελές. Είχαν ετοιμαστεί και είχαν καθένας βρει τις στίχους τους, κατάλαβες. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, ότι η κοπελιά και ο ποταμός μια κεφαλή κρατούν που δεν την γυρίζουν όσοι και αν ευρωθούν. Λοιπόν, ο άλλος αγαπούσε και αυτός από την μια την παρέα μια κοπελιά, αλλά της είπε με άλλα πράγματα για χάρη, ότι κοπελιά ήταν βαστά στον κόσμο και φουσκώνει. Με σημεριάτικο βαστό, μα δεν το τρώνε ακόμα. Όταν θα μου υποσχεθείς πως θα με καμιστέρει, ό,τι βαστό στον κόσμο μου τρώμε το μεσημέρι. Αυτές οι δύο ματινιάδες είπε ο νεαρός προς την κοπέλα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα σε μια παρεκπομπή για τον παπά, γιατί και ο παπάς την μια την εποχή εξάγει και αυτός ήταν νεαρός και ήθελε να βρίσκεται πλησιά στις κοπελιές. Ναι, λοιπόν, ανακατεύτηκε ένα βράδυ με τις νεαρούς και βγήκαν μαζί στον Κούσκορα Καντάδρα. Λοιπόν, άρχισε ένα νεαρό για να λέει τις ματινιάδες, αλλά του είπε ο παπάς, όχι, εγώ έχω τώρα σειρά. Εγώ θα απαντήσω, κατάλαβες. Και λέω ως εξής. Λέει ο παπάς της κοπελιάς με ένα χαμογελάκι να κάνουν μια λειτουργία σε ένα εξοκλησάκι. Σε ένα εξοκλησάκι. Η κοπελιά του απάντησε, θα είναι πολύ ωραία. Μα πάρε και την παπαδία να έχω κι εγώ παρέα. Παίρνω κι εγώ τον άντρα μου που τον ελευθέρει και σου συγγράψει κάτι της σε ένα καλό τευτέρι. Ιδίως δε καλύτερα σε μια καινούργια κόλλα, ό,τι είσαι μέσα στο μυαλό να τα πετάξεις όλα.
κάνω χωρίτικο νερό, λένε πως έχει αυδέλες. Μα εκείνο το παντέκλερο βγάνει όμορφες κοπέλες. Thank you.
καιρό. Thank you.
Ευχαριστούμε.